Σας καλωσορίζω στην σκοπή της πίτας του συλλόγου μας. Θα ξεκινήσει ο Πάτερ και στη συνέχεια θα τα πούμε μαζί. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μορφήν αναλύωτος ανθρωπίνης προσέλαβες, Θεός ον κατ' ουσίαν πολυεύσπλαχνη Κύριε, και νόμον εκ πληρών περί το μην θελήσει καταδέχεις άρχικην, όπως παύσεις τα σκιώδη και περιέλθεις το κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη της η, δόξα τη ευσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγε συγκαταβάσει σου. Εις πάσαν την γην εξήλθεν οφθόγκου σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεόπρεπος εδογμάτισας, την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθηκατε κόσμισας, βασίλειον ιερατεύμα, πατερός ιε Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσας θεήμην τον μεγα έλεος. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, θέτων όλων υπερούσιε όντως, την ενιάψιον ευλόγησον περίοδον, σώζον το ελέησου το απείρο εκτήρμον, πάντα στους λατρεύοντας σύ, το μόνο δεσπότη, και εκβώντας φόβο λύτρωτα, εφορούν πάση το έτος χορήγησον. Ελέησον μας ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, διάμεθά σου επάξον και ελέησον. Κυριελέησον, 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 έτη δεόμεθα υπέρ των αξεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κυριελέησον, 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 έτη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Κυρίλου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Έτι δεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων εν αυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Έτι δεόμεθα υπέρ του εκπολιτιστικού συλλόγου της νέας πολιτείας μετά των οικείων αυτών και παντών των πασών των κατοικούντων εν τη πόλη ταύτη των επεκδεχομένων το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκαίη και εις τους αιώνας των αιώνων του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριο Θεός ημών ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος και την ζωή ημών εις χείρα σου διακρατών, επάξον ημών δεωμένων σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις των αιών εν ιαυτών της Χριστότητός σου και ευλόγησον τον, την πίταν, την βασιλόπιταν ταύτην, τούτους τους προσφερωμένους εις δόξαν σύν και τιμήν του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρο εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφημάς τους τεταδώρα ταύτα ευτρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίους δωρεά σου, ότι επί σύ λυπήκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τα εισόδους και εξόδους ημών. Λέησον και σώσον ημάς. Καλή και ευλογημένη χρονιά ευχόμαστε. Αδελφοί μου αγαπητοί, δύο λόγια.
μου επιτρέπετε. Όταν λέμε χρονιά ευλογημένη, δεν εννοούμε χωρίς ασθένειες, χωρίς δοκιμασίες και χωρίς λήψεις. Διότι αυτές, αδελφοί μου, όταν τις υπομένουμε κατά Χριστόν, με υπομονή και με δόξα Θεού, μας αγιάζουνε. Αρκεί επαναλαμβάνω να τις υπομένουμε, διότι είμαστε άνθρωποι φταρτοί. Το σώμα μας πάσχει, θα αρρωστήσει. Εμείς λοιπόν πρέπει να υπομένουμε προς δόξαν Θεού ό,τι μας έρχεται και ό,τι παραχωρεί ο Χριστός μας. Ευλογία λοιπόν σε όλους μας σημαίνει υπομονή. Και να λέμε δόξα ο Θεός στις χαρές μας, αλλά και δόξα ο Θεός και στις λύπες μας, αδελφοί μου. Και με την υπομονή μας και με την δοξολογία μας και με την ευχαριστία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν θα σας απασχολήσω πάρα πολύ. Ξέρω σήμερα ότι η ημέρα είναι επιβαρημένη. Δύο κουβέντες μόνο, δύο λόγια, 20 λεπτά. Σεβαστέ Πατέρα, φίλοι προσκεκλημένοι, αγαπητά μέλη, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, σας καλωσορίζω και σας εύχομαι χρόνια πολλά, ευτυχισμένο και δημιουργικό το νέο έτος, με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα και ειρήνη. Διότι χωρίς την ειρήνη δεν εξασφαλίζεται τίποτα απολύτως. Εμείς εδώ σαν Σύλλογος, μέσα σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες που ζούμε, εργαζόμαστε για το καλύτερο του οικισμού μας σε όλους τους τομείς. Η προσφορά μας είναι εθελοντική, χωρίς συμφέροντα και φιλοδοξίες. Γι' αυτό το λόγο, μέσα από την καρδιά μου, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνεργασία τους, που σαν ένα σώμα αγωνιζόμαστε και ματώνουμε για το κοινό σκοπό του Συλλόγου. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που διαχρονικά είναι κοντά μας, μας στηρίζουν και μας δίνουν δύναμη. Τελειώνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που με την παρουσία σας τιμήσατε αυτή τη γιορτινή εκδήλωση του Συλλόγου μας και του οικισμού μας. Σας εύχομαι κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και πάνω απ' όλα υγεία σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και στις γυναίκες του Συλλόγου μας που είναι δίπλα και θυμάσαν όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Επίσης, το τύπο της περιοχής, το Φάρο, το Θανάση, το Σκούρα, την άποψη τώρα και όλους που είσαστε κοντά μας. Να είστε καλά. Και επίσης και το πολίτικο για προσφορά που έκανε στο Σύλλογό μας. Το ζαχαροπλαστείο πολίτικο. Να είναι καλά, γιατί είναι πάντα δίπλα. Θα ζούμε πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά την κοπή της πίτας για να τελειώνουμε. Ναι. Θα ξεκινήσουμε πρώτα. Κάτσε κύριε. Μαζί μας είναι ο βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο κύριος Βλάχος Γεώργιος, και θα ξεκινήσω πρώτα να πω στην κοινότητα. Ευχαριστώ κύριε Βλάχο. Αυτή είναι. Να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία σε όλους, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο για την πρόσκληση. Είναι μια χρονιά όπως όλα στη ζωή μας που έχει τις δυσκολίες. Οι ευχές του Πάτερ νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικές, γιατί οι δυσκολίες έρχονται στη ζωή μας. Εκείνο που χρειάζεται δύναμη, συσπήρωση, ομοψυχία για να ξεπερνάμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Εύχομαι κάθε καλό στην καθεμιά, στον καθένα και στις οικογένειές μας. Να είστε καλά. Ο
κύριος Ηλιάσκος Βαγγέλης, ο πρώτος αντιδήμαρχος της τάξης του Δήμου. Δηλαδή, κύριε Βαγγέλη. Καλημέρα, καλή χρονιά και μου αγαπητοί, να είστε καλά με υγεία. Εγώ θα πω κάτι που λέω από το 2003 που ασχολήθηκα με τα κοινά. Η Νέα Πολιτεία είναι το πέμπτο χωριό της περιοχής μας, Στέφανε, χωριό με την έννοια ότι είναι μια κοινωνία μεγάλη, με μόνιμους κάτοικους, με ανάγκες ίδιες της σκάλας των Παλατίων, του Οροπούτη, του Χαλκουτσίου, του πρώην Δήμου Οροπίων, και παραμένει. Και με ένα πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατό σχήμα στο δέκα σήμα του Συλλόγου. Να παραμείνετε όπως είστε, χωρίς διαφωνίες, χωρίς κόντρες, χωρίς παράπονα, και να παρέμβετε για το καλύτερο της περιοχής μας και της Νέας Πολιτείας. Εγώ θα πω για τη χρονιά την καινούρια, μπορεί να είναι καλή, μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή, μπορεί να είναι μέτρια. Πάντως θα είναι σίγουρα μια ιδιαίτερη χρονιά, γιατί βγαίνουμε από μια πανδημία, ερχόμαστε σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις και θα πρέπει ο καθένας μας να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει και πώς θα το κάνει καλύτερα. Εύχομαι λοιπόν να μπορέσουμε να καταφέρουμε να είμαστε... Να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συνεπείς στις υποχρεώσεις μας αυτές, γιατί είναι πολύ σημαντικές η χρονιά που έρχεται. Λοιπόν, να είστε καλά, όπως σας κουράσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε κύριε Αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοβώ, κόψω, ναι. Και ένα παράπονο θα πω, δεν με ενημέρωσε κανένας όταν έφυγε ο φίλος μου ο Δαμιανός. Ο Δαμιανός. Ήταν πολύ φίλος του πατέρα μου και είχαν δουλέψει μαζί στο καράβι, σε καράβι. Και στεναχωρήθηκε που δεν το έμαθα. Πολύ και εμείς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χρήστος Προπούκης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλημέρα σας. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι υγεία, θα πίνω στα λόγια του πατέρα που ευλόγησε την πίτα. Είναι το πιο ουσιώδες και το εύχομαι σε όλους. Μακάρι του χρόνου να είμαστε το παρόντες. Όλοι αυτοί που είμαστε. Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία λοιπόν. Και τα υπόλοιπα, πόσο υπάρχει υγεία. Και θα έρθει και η ευημερία και η προκοπή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τομάς Ζωρίσης, ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης πρώτα ο Δημότης. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμη. Πρώτα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Και συγχαρητήρια για όλα αυτά που κάνετε. Και το ξέρω από μέσα ότι κάνετε πάρα πολλά. Ότι ζητάτε πολλά και μια και είδα και το δάπεδο τώρα, Πρόεδρε. Και όπως είπε και ο φίλος μου Βαγγέλης, είναι και προεκλογική περίοδο. Αυτό το δάπεδο πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, θα κάνετε ένα αίτημα στο Δήμο. Αν ο Δήμος δεν το αλλάξει, θα βοηθήσουμε όλοι εμείς να τα αλλάξουμε. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία, γιατί μετά από 2 χρόνια αποκλεισμού, υποχρεωτικού αποκλεισμού από τον κορονοϊό, είμαστε όλοι εδώ και ανταλλάσσουμε ευχές. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Το κομμάτι αυτό για τη Νέα Πολιτεία θα το κόψω. Στις σχολικές αίθουσες τις ανάλογες στο ΜΑΗ είναι χειρότερο. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Αλλά με την ευκαιρία αυτή να αλλάξουμε κι αυτή. Κύριε Γιάννης Κοδωμάκος, προεδρήμα. Δεν πειράζει, ρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την πρόσκληση. Τελικά η πίτα, πιστεύω πως δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία και οι ευχές.
σήμερα πιστεύω ότι είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μας να εκφράσουμε τη συμμετοχή μας και την αγάπη μας στον συνάνθρωπό μας και, στην κοινωνία, και τη φροντίδα στην κοινωνία μας. Θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο της Μεγάλης Νέας Πολιτείας της Κάλας Οροπού. Ήμασταν πάντα δίπλα, θα είμαστε από οποιαδήποτε θέση. Υπηρέτησα τα τελευταία 3 χρόνια τις δύσκολες συνθήκες σαν γιατρός, αλλά και οποιαδήποτε θέση με τιμάτε, θα είμαι δίπλα σας και πάντα κοντά σας. Γιατί είχαμε πάντα μια συνεργασία άριστη. Σας εύχομαι καλή χρονιά σε όλους και υγεία σε όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Δεν σου έχει φύγει το άγχος, ακόμα το έχει. Ο κύριος Διονύσιος Καμπιώτης, ο επικεφαλής της παράταξης Συμμαχία Δημιουργίας. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Μία ιδιαίτερη χρονιά φέτος που βγαίνουμε από μία πολύ δύσκολη περίοδο ετών. Αλλά φέτος είναι μία ιδιαίτερη χρονιά γιατί πρώτον εμείς θα χορτάσουμε από φίτες και λόγω της προεκλογικής χρονιάς εσείς θα χορτάσετε από προσχέσεις. Οπότε θα το διαχειριστούμε όλοι. Εγώ έχω να κάνω μία ευχή η οποία είναι πολύ δύσκολη όταν συμβαίνει και χάνεις και κάποιους ανθρώπους δικούς. Εύχομαι να έχουμε υγεία όλοι. Είναι πολύ εύκολη λέξη, πολύ δύσκολη στην πραγματικότητα. Να έχουμε υγεία, ειρήνη, ομοψυχία και σύνεση για την χρονιά που έρχεται. Να είστε όλοι καλά. Εγώ το κομμάτι αυτό, επειδή άκουσα προηγουμένως το σχόλιο, θα το αφιερώσω στις κυρίες του Συλλόγου, που πάντα προσπαθούν να είναι εδώ και να τα κάνουν όλα τόσο καλά. Μπαίνοντας μέσα, μας υποδέχτηκε με σοκολατάκια. Έτσι. Οπότε, να είστε καλά, καλή χρονιά. Ο κύριος Στέλιος Κοροβέσης. Τα τρώω όλα, Βαγγέλη. Περιφερειακός Σύμβουλος. Ελάτε, κύριε Στέλιο. Γεννημένος σε ένα από αυτά τα χωριά που είπε ο Βαγγέλης εδώ του Δήμου Ρόφου, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Πιο κοντά. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι μαζί σας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου, χρόνια είμαι παρακολουθώ τις δραστηριότητες σας και ξέρω πόσα και τι επιτελείτε. Σας εύχομαι από καρδιάς υγεία, να συνεχίσετε να παλεύετε εθελοντικά και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Έχουμε ανάγκη από τέτοιες προσφορές και εγώ θα κόψω το κομμάτι αυτό ευχόμενος στα νέα μέλη που θα έρθουν, γιατί πράγματι μπορείτε να πολλαπλασιαστείτε, έχετε αποδείξει ότι έχετε την ικανότητα κάθε μέρα να γίνεστε πιο δυνατοί, πιο γεροί και πιο σημαντικοί παράγοντες στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ που υπάρχετε. Ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντίνη. Ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντίνη. Ένας καλός φίλος του Συλλόγου. Η κυρία Ιωάννα Στεργίου, πρώην βουλευτής και περιφερειακός σύμβουλος. Καλημέρα σας και από μένα. Χρόνια σας πολλά. Σας εύχομαι όλους μια καλή, δημιουργική χρονιά με όλες τις ευχές που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις που πολλές φορές είναι και καινότοπες, αλλά είναι και, μπορώ να πω, δεν μπορεί να τις πιστεύουμε. Τέλος πάντων, επειδή είναι προεκλογική χρονιά και δεν θέλουμε αυτό το βήμα να γίνει προεκλογικό βήμα για να σας υποσχεθούμε ή να υποσχεθούν εδώ οι διάφοροι που θα περάσουν, αυτό που έχει σημασία είναι ο αγώνας της τοπικής κοινωνίας. Και αυτό που θέλω να πω ότι είναι ότι εσείς εδώ, οι κάτοικοι που ήρθατε και ενώσατε τις τύχες σας με τις τύχες των ανθρώπων που γεννηθήκαμε εδώ σε αυτόν τον τόπο,
να αγωνιστούμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο μέλλον. Για ένα καλύτερο μέλλον και ένα καλύτερο μέλλον του τόπου μας, του τοπικού μας, του οροπού μας δηλαδή, αλλά και γενικότερα της πατρίδας μας. Και είναι ευκαιρία αυτή η χρονιά να δώσουμε τη μάχη. Και επειδή με πρόλευε ο Διονύσης, γιατί εγώ ήθελα πράγματι να πω για τις γυναίκες του συλλόγου, και όπως βλέπετε δεν είναι πολλές εδώ που αντιπροσωπεύουν κάποιο αξίωμα, να ψηφίζετε γυναίκες. Για να βγαίνουν οι γυναίκες σε όλα τα όργανα. Όχι μόνο στην Βουλή, αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πόσες είναι οι γυναίκες του Δημοτικού Συμβουλίου, ας μας πει κάποιος εδώ, τα ξέρετε. Λοιπόν, όλοι μαζί να δώσουμε τη μάχη. Η γυναίκα που είναι ο στυλοβάτης της οικογένειας και της κοινωνίας, να δώσει το παρόν της και στην κοινωνική ζωή. Και εγώ πάλι για τις γυναίκες και τους αγώνες που θα ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ. Στέφανος Ζωδάβρης, Δημοτικός Σύμβουλος. Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε, Στέφανε. Αλλά εγώ όμως, επειδή μου έδωσε μια πάσα ο Διονύσης ο Καπιώτης, θα σας θυμίσω δύο πραγματάκια. Σαν πρόεδρος της κοινότητας, τη δεκαετία του 80. Βγάλαμε τα σκουπίδια από τη Νέα Πολιτεία και τα πήγαμε στο Σαραντάρι. Και στη δεκαετία του 2000-2010 με τον Γιώργο τον Γαβρίλ, δήμαρχο, τα πήραμε και τα πήγαμε στα Λιώσα. Και καθαρίσαμε. Φέραμε το βιολογικό δύο φορές στο παραπέντε με 35 εκατομμύρια χρηματοδότηση και δυστυχώς ήρθαν κάποιες άλλες ομάδες και το κάψανε το έργο και πρέπει όλοι μαζί σήμερα, όλοι μαζί, όχι μόνο τα χρόνια πολλά, αλλά να είμαστε ένα για να φτιάξουμε το βιολογικό του οροπού. Γιατί βρωμάμε και στη θάλασσα και τα σπίτια μας και οι γειτονιές μας. Θα ήθελα να θυμίσω και στους παλιούς και στους νέους ότι όλα τα χρόνια στη Νέα Πολιτεία ήμουν παρόν. Και θα τολμήσω να πω ότι το 90% που έχουν γίνει στη Νέα Πολιτεία λέγεται Δάβη Στέφανος. Και εύχομαι, θα κόψω το κομμάτι αυτό για τη Νέα Πολιτεία, γιατί πραγματικά την αγαπώ και θα πω και ένα όνομα. Όταν ερχόμαστε, πολλές φορές είχαμε έρθει και σε κόντρα. Και ακόμα και με την εκκλησία που υπήρξε το πρόβλημα, ήμουν πάλι παρόν στην ΚΕΔΟ, πρόεδρος της ΚΕΔΟ, που λύσαμε το πρόβλημα, ήρθαμε εδώ και ικανοποιήσαμε και την εκκλησία και το σύλλογό μας. Ναι, να το ξέχασε. Είναι ο Βελούδης ο Γιάννης. Είμαστε πάντα σε κόντρα, αλλά ενεργητικός, πάντα πίεζε για να κάνουμε πράγματα για τη Νέα Πολιτεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι χρόνια πολλά σε εσάς, στις οικογένειές σας, στα εγγόνια μας και ό,τι άλλο μπορούμε. Το κομμάτι αυτό θα το κόψω για τη Νέα Πολιτεία που πραγματικά την αγαπώ. Κώστα. Και παραμένω πιστός κοντά της. Σας ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Να σε καλά. Να σε καλά. Ο κύριος Γιώργος Ομαντάς, Δημοτικός Σύμβουλος, φίλος του Συλλόγου. Να είσαι καλά, κύριε. Καλή σας ημέρα και από μένα. Νιώθω πάντοτε ότι όταν βρίσκω σε αυτό το χώρο, νιώθω ότι έχω πραγματικούς φίλους. Δεν είναι απλά ένας χώρος ενός συλλόγου, έχω κάνει αρκετούς φίλους εδώ μέσα. Εύχομαι να έχουμε μια ειρηνική χρονιά. Μια χρονιά η οποία θα έχουμε υγεία πνευματική και σωματική και το μακρύ χέρι του κράτους που δεν φτάνει, το μακρύ χέρι των φιλανθρωπικών που δεν φτάνει να φτάσει όλους τους κατατρεπμένους συνανθρώπους μας. Εκεί θα αφιερώσω και το κομμάτι. Καλή χρονιά και ευλογημένη για όλους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Βελτανιώτης Δημήτρης, Δημοτικός Σύμβουλος. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Πρόεδρε. Εγώ θα ευχηθώ το πιο σημαντικό, αυτό που αποδείχτηκε ότι είναι η πιο σημαντική ευχή, υγεία, ειρήνη και να έχουμε αισιοδοξία. Καλύτερα να λέμε λιγότερα και να κάνουμε περισσότερα. Γι' αυτό καλό είναι αντί να λέγουμε προεκλογικού λόγους, να προσπαθήσουμε από όποια θέση είναι ο καθένας, να βοηθήσουμε όλους τους οικισμούς, όλα τα χωριά του Δήμου μας, για να προχωρήσει η ζωή. Γι' αυτό λοιπόν το κομμάτι αυτό
θα τον κόψω για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, επειδή προέρχομαι και εγώ από συλλόγου έχω ξεκινήσει, που γιατί ξέρετε όλοι οι σύλλογοι είναι το κύτταρο της κοινωνίας μας όπως λέω πάντα και χωρίς αυτούς, χωρίς την πίεσή τους, καμία δημοτική αρχή δεν θα προχωρούσε τίποτα. Μετά όλα στάσιμα. Ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά με υγεία. Ο κύριος Κώστας Γίτσας, Δημοτικός Σύμβουλος. Εξαρτημένος, εξαρτημένος. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Θέλω να ευχηθώ σε όλες χρόνια πολλά να είναι μια καλή χρονιά, υγεία, υγεία στα σπίτια. Και προσωπικά να σε ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε σαν τοπική αυτοδιοίκηση και σύλλογος, πάντα με τη Νέα Πολιτεία, ένα σύλλογος που είναι ενεργός και προσφέρει στα κοινά. Εύχομαι λοιπόν αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί και εύχομαι τα καλύτερα, τόσο για εσάς, τόσο για το σύλλογό σας. Το κομμάτι στους πολίτες εδώ της περιοχής, της Νέας Πολιτείας, θα είναι αγαπημένοι. Ο κύριος Τσεκρετζής Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος. Δεν χρειάζεται μια πρωτόχρονη σου. Καλημέρα και καλημέρα, έχω μια πολλά. Καλή και προηγουμένη χρονιά να έχουμε. Εγώ ήθελα να πω, θα συμφωνήσω εδώ με τον πρώην πρόεδρο και φίλο και συνάδελφο του Στέφανο Δαύρη, ότι όλοι που έχουν ασχοληθεί με τα κοινά, δημάρχοι, αντιδημάρχοι, πρόεδροι, όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε στους τόπους μας. Όσο μπορούμε, ο καθένας με τη δυνατότητά του. Και εμείς το 2013 που ήμουν εγώ αντιδήμαρχος, επίσημα στον κύριο Οικονομάκο μαζί με τον κύριο Ηλιάσκο, τότε τεχνική υπηρεσία, καταφέραμε στην Νέα Πολιτεία, οδοποιία, καθαρισμό, ίδρυυση. Είναι και πράγματα που δεν τα ξέναμε και οι δήμαρχοι. Εγώ το κομμάτι, μου επιτρέψετε να το κόψω, επειδή έχω μια αδερφή με ειδικές ανάγκες, σε όλα τα παιδιά με τις ειδικές ανάγκες. Μπράβο! Κυρία Σωτήρου η Δήμητρα, συγγνώμη κυρία Δήμητρα. Είναι κάποια άλλη κυρία Δημοτική Σύμβουλος και δεν βλέπω. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά που μένανε με υγεία και χαρές στα σπίτια μας και πολλές επιτυχίες στο Σύλλογο. Και μια και είμαι μία εκ των τριών γυναικών του Δημοτικού Συμβουλίου, το αφιερώνω και εγώ το κομμάτι μου στις γυναίκες βέβαια. Μόνο τρεις γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πηγύρης. Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος. Καλημέρα, χρονιά πολλά και από μένα, καλή χρονιά, με υγεία και πρόοδο στον τόπο μας. Πρόοδος όμως χωρίς τους συλλόγους δεν υπάρχει. Και επειδή πιστεύω, ακράδαντα, ότι οι σύλλογοι βοηθάνε πάρα πολύ στην πρόοδο, το κομμάτι αυτό θα το αφιερώσω για την πρόοδο του Δήμου μας και τις αλλαγές που θα προκύψουν από τις εκλογές. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Ο κύριος Λιθαγιώτης, ο Γιώργος, πρόεδρος του τοπικού, της τοπικής κοινότητας Νορκουτσίου. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για το έργο που προσφέρετε. Και όσον αφορά για την εθελοντική εργασία, είμαι παρόν, ό,τι χρειαστείτε. Υπολογικό και άλλη χρονιά, υγεία και ευτυχία σε εσάς στις οικογένειές σας. Τον κύριο Πουλέκο Γιάννη, Συνομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
Να ευχηθώ στο σύλλογό σας καλή χρονιά και μια ευχή προς όλους. Αλλαγή, ελευθερία και δημοκρατία. Και επειδή είπε και η Δήμητρα Ισοτήριχου μια πολύ ωραία ευχή. Να καθιερώσουμε στα ψηφοδέλτια τα επικείμενα αυτό που εφάρμοσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, 50-50 η συμμετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια. Αυτό δεν ευχηθώ. Επανάσταση έφερε. Ο Πέτρος ο Δέδες είναι εδώ. Ο Πέτρος ο Δέδες είναι εδώ. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ θα μείνω μόνο σε ευχές και θα πω το έτος αυτό να είναι ειρηνικό, να έχει υγεία σε όλους μας και με προκοπή. Στο Σύλλογο να συνεχίσει την ίδια στιγμή και ζέση το έργο του, το οποίο προφανώς δεν θα το αφισβητήσει κανένας. Το κομμάτι το κόβω για τα νέα παλάτια και για το Σύλλογο. Νέα παιδεία. Μαζί μας είναι και ο κύριος Κρυσούλας, ο Φώτης. Πάμε το κομμάτι, να το κόψει, να το πάρει το κομμάτι. Κύριε Σπηγίνης. Έλα, να πάμε, να πάμε. Ο Διονύσης που είναι και στην παράταξη του, να πει ο Διονύσης. Νομίζω ότι θα μπαίνει ο Φώτης. Εγώ θέλω να αφιερώσω αυτό το κομμάτι για το Φώτη Κρυσούλα σε όλους τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται σε ένα Δήμο το 2022 μη φιλικό προς τον πολίτη με κάποιες ιδιαιτερότητες. Αν θέλετε, με κοινωνικά προβλήματα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δημοτικό κτίριο στο Δήμο Οροφού το οποίο να είναι προσβάσιμο. Δεν θέλω να γκρινιάξω σήμερα. Τέλος πάντων, για το Φώτη τις ευχές και το κομμάτι θα το πάμε έξω στο αυτοκίνητο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, να πω κάτι γιατί θέλω να φύγω. Ναι, πες το. Επειδή το ξέχασα και θέλω να το πω, παρουσία του Γιώργου του Βλάχου. Άρκετο ανέφερα στα Δημοτικά Συμβούλια. Καλό είναι να το ξέρουν και οι πολίτες και όπου που βρίσκομαι το κάτω. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο του Βλάχου γιατί έβαλε πλάτη στη Βουλή να δοθούν οι παρατάσεις στα γενικά πολεοδομικά σχέδια. Πώς? Τσακώθηκε με τον ίδιο τον Υπουργό και σηκώθηκε πάνω στο έδρανα και το τι υπόθηκε, γιατί το είδε, ήμουν εκεί. Και το λέω γιατί δεν το έχω ξαναδεί από κανένα πολιτικό της περιοχής μας. Δοθήκαν οι παρατάσεις και προχωρήσαν τις μελέτες. Και θα έχουμε πολύ σύντομα, θα έχουμε και τις εγκρίσεις όλων των γενικών πολεοδομικών. Για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ, Γιώργο. Ο κύριος Παναγόπλος, πρόεδρος Ομοσπονδίας. Έλα. Συνόμων, παραπού. Έλα, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα φίλοι και φίλες. Αξιότιμοι πολιτιακοί παράγοντες, πρόεδρε, ευχαριστώ για τη δημητική πρόσκληση. Να ευχηθώ υγεία και ευτυχία στον καθένα προσωπικά και στις οικογένειές σας. Ευημερία και προκοπή. Να πω ότι είναι τιμητική παρουσία του Συλλόγου αυτού στην Ομοσπονδία Συλλόγων Οροπού. Έχει συνεισφέρει πολλά στο έργο της. Και η Ομοσπονδία, επειδή αυτός ο οικισμός έχει πολλά προβλήματα, είναι μια μεγάλη πόλη που δεν έχει προσεχθεί διαχρονικά από το Δήμο Οροπού, δεν έχει υποδομές, θα βάλουμε πλάτη αυτή την τετραετία να φτιαχτούν υποδομές έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες της Νέας Πολιτείας να νιώθουν περήφανοι και να έχουν μια ποιοτική αναβάθμιση στην περιοχή τους. Το κομμάτι αυτό το κόβω για όλους τους κατοίκους περιοχής. Να είστε καλά. Thank you.
Μια ομοσπονδία συλλόγων ορομού. Γεια σας, χρόνια πολλά και από μένα. Η Νέα Ομοσπονδία Συλλόγων Ορουπού και το Διοικητικό της Συμβούλιο εύχονται ψυχική και σωματική υγεία σε όλους, αγάπη, χαμόγελο και κάθε επιτυχία στη δύσκολη καθημερινότητά σας. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά και το χρόνο. Το κομμάτι στους κατοίκους της Νέας Ομοσπονδίας και στους προσπάθειους που κάνει το δέντασή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Ελεύθερας. Είναι σύμβουλος της τοπικής κοινότητας Κάλας Ορουπού. Έλα. Καλημέρα και από μένα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Προλαλήσατε, τα έχουν πει όλα. Εγώ εύχομαι καλή δύναμη στο Συμβούλιο να είναι πάντα ενωμένο, αγαπημένοι. Και εμείς είμαστε πάντα δίπλα τους. Και εύχομαι τα καλύτερα. Αυτό το κομματάκι θα το κόψουμε για όλους τους πολίτες της Νέας Πολιτείας. Κύριε Ιβάσο Ιβλάχου, είναι πρόεδρος του Πολιτικού Συλλόγου Κάλας Ορουπού. Πολιτιστικού. Καλημέρα. Η κάθε μέρα σας να είναι καλή και όμορφη. Πολλές ευχές για καλή χρονιά, με υγεία, δημιουργία και προσφορά στον πρόεδρο του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Νέας Πολιτείας και στο Δέλτα Σίγμα και σε όλα εκείνα τα άτομα που μέσα στον χώρο προσφέρουν και όχι μόνο εδώ αλλά και εκτός από τον χώρο. Είπανε πολλά προηγουμένως. Ένα δείγμα όμως εγώ θα καταθέσω τώρα ότι τους ακούσαμε αλλά δεν μας ακούνε. Αυτό συμβαίνει. Το κομμάτι το κόβω για το πολυτιμότατο αγαθό που λέγεται υγεία. Από τα παλάκια είναι κάποιος. Από το Σύλλογο Κριτών, η Μένια Ημεραίου. Να είσαι καλά. Μία μικρή ενημέρωση από το Πολιτικό Συλλόγιο Αθήνας Κάλας Ορουπού. 21 Ιανουαρίου, στο Ατλαντής, το βράδυ, έχουμε τον ετήσιο χορό μας με ζωντανή ορχήστρα τους χωροσταλίτες. Σας καλούμε, θα χαρούμε πολύ να έρθετε να γλεντήσετε, να γλεντήσουμε όλοι μαζί. Και πάλι καλημέρα σας. Και στις 29 του μηνός έχουμε εμείς στο Ατλαντής. Ο ένας στηρίζει τον άλλο. Κυριακή 13 το μεσημέρι. Κυρία Ιώνα. Πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ο σύλλογός μου σας εύχεται καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία και αγάπη. Να είστε πάντα δραστήριοι, να είμαστε πάντα ενωμένοι όλοι οι σύλλογοι μαζί, γιατί όλοι πιστεύουμε έναν πολιτισμό και όλοι να είμαστε καλά. Εγώ το κομμάτι το κόψω για την υγεία, γιατί είναι το πολύτιμο αγαθό να είμαστε όλοι καλά, υγεία και τύχη, παιδιά. Αυτά πάνε μαζί. Να είστε καλά και του χρόνου. Πολύ ευχαριστώ. Κυρία Πλατσιώτη, για τον κόσμο. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και από μένα, με υγεία και καλή και ειρήνη, πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Το κομμάτι το πρώτο κόμμα για το σύνδεσμο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ο κύριος Παναγιώτης Κουτρουμπής, ο πρόεδρος του Εξοραϊστικού Συλλόγου Νέας ΕΚΑΣ. Ευχαριστώ.
Εγώ να κάνω μια ευχή. Ο καινούριος χρόνος να μας φέρει αυτά που προσμέναμε και δεν έφερε ο παλιός. Και πάνω απ' όλα υγεία, ευτυχία και προκοπή για τον κόπο μας. Και πάνω απ' όλα στο Διοικητικό Συμβούλιο, που πραγματικά είναι φίλοι μου και το λέω και το πιστεύω αυτό το πράγμα, και προσφέρει πάρα πολλά και έχει κάνει πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Καπονίδης, ο Μικρόνης των Ποντίων, του Συλλόγου Ποντίων Οροπού. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε, για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, πάντα με υγεία. Εγώ θα πω μια διαφορετική ευχή στα ποντιακά. Ίαν και ευλοίαν και καλόν χρονίαν να έχετε όλοι σας. Τόσα λουλούδια που τρώνουν στον πόντο να βρεθούν όλα μαζί στη Νέα Πολιτεία. Το κομμάτι το αφιερώνω όμως για τα παιδιά της ένοπλες δυνάμεις, γιατί από εκεί προέρχομαι, που σήμερα αυτοί τρέχουν και μας φυλάνε από τους Τούρκους. Καλά είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτοί θα μας δούνε όταν ξυπνήσουνε να πάρουμε την πόλη και όλη τη Μικρά Ασία. Να προσέξουνε. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χριστίνα Κιταρά, Πρόεδρος της Ένωσης Επιστημόνων Αττικής. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Παρά το ότι η επιστήμη πρέπει να προηγείται, έμεινε πολύ στο τέλος, δεν πειράζει όμως. Ναι, δεν πειράζει. Εγώ θα ήθελα να μετατοπίσω λίγο τις ευχές πιο εσωτερικά. Μιλάμε για πρόοδο, μιλάμε για ειρήνη, μιλάμε για πολιτισμό, αλλά όλα αυτά είναι από μέσα μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από μέσα μας. Να γίνουμε πιο ειλικρινείς. Να βρούμε την ανθρωπιά μας. Να συναντήσουμε ξανά τον Θεό. Να ξαναφτιάξουμε τις αξίες που αρνηθήκαμε. Και μετά θα συναντήσουμε και τον συνάνθρωπο, θα έχουμε και πραγματική πρόοδο και όχι υποκριτική πρόοδο για να κερδίσουμε τις εκλογές, για να πάρουμε ψήφους, αλλά γιατί πραγματικά αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας, το νιώθουμε και θέλουμε και τη δική μας και τη δική του ευτυχία. Τις γυναίκες, τις δασκάλες και τα παιδιά μας και τις όλες κάνουν, θα είναι, θα κόψω αυτό το κομμάτι. Γιατί από εκεί ξεκινάει η ελευθερία. Ο Σύλλογος των Ποντίων την Κυριακή 1:30 κόβει την πίτα του στο κέντρο Μαρίτσα. Να έρθείτε όσοι μπορείτε και όσοι θέλετε και μετά έχει την χωρεσπερίδα του. Κυριακή μεσημέρι 1:30, 22 του μήνα. Ευχαριστούμε. Και στο Σάββατο έχουμε τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ευγενείου του Τραπεζόντιου στα Νέα Παλάτια, στην Εκκλησία των Άγιων Γεωργίων Νέων Παλατίων. Ο Πρόεδρος του ΙΚΑΕΦΚΑ, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΚΑΕΦΚΑ, ο φίλος ο Πακυρίδης ο Νίκος. Του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑΕΦΚΑ Οροπού. Να σε δω μετά. Καλημέρα και από τους συνταξιούχους του Οροπού. Καλή χρονιά, υγεία σε όλους. Αλλά υγεία χωρίς δημόσιες δομές ενισχυμένες δύσκολα μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό και είναι προς όφελος της υγείας μας η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει το Σωματείο Συνταξιούχων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος εδώ της Νέας Πολιτείας και άλλοι φορείς για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας του Δήμου Οροπού, Κέντρο Υγείας Καπανδρετίου και Ιατρείου εδώ της Κάλας Οροπού.
γιατί σε τελική ανάλυση η ζωή έχει δείξει ότι η πραγματική δύναμη και η αιτία που γίνονται έστω και κάποια λίγα πράγματα για όφελος των περισσότερων είναι ο κόσμος που αγωνίζεται. Καλή χρονιά και πάλι. Το κομμάτι το αφιερώνουμε στο συνταξιούχο της Νέας Πολιτείας. Ο πρόεδρος της Εθελοντικής Ομάδας Πυρασφάλειας Νέας Πολιτείας, ο Μανώλης ο Χαραλαμπάκης. Καλημέρα και από μένα. Χρόνια πολλά. Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά, μάλλον. Να είστε δυνατοί. Να είστε καλά και εσείς. Και να βοηθάτε και να κάνετε πράγματα για το επιχείρημα. Να είστε καλά. Θα ήθελα και εγώ από μεριάς μου και από την ομάδα Πυρασφάλειας να πω χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά, ευτυχισμένη, ευλογημένη. Με πολύ σεβασμό ο ένας για τον άλλον και πάνω απ' όλα υγεία. Το κομμάτι θα μου επιτραπεί να το κόψω σε όλα αυτά τα παιδιά της Νέας Πολιτείας, τους εθελοντές που φυλάουν την περιοχή μας και όχι μόνο. Είμαστε σε όλο το Δήμο Ρουπού, μιας και άκουσα και από τη Νέα Εκάλη κτλ. Οπότε θα προσπαθήσουμε και εμείς από το δικό μας το μετερίζει να βοηθήσουμε να κρατήσουμε όλο αυτό το ωραίο υπέροχο μέρος που ζούμε. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Με υγεία εύχομαι σε όλους και καλές δουλειές. Το κομμάτι αυτό το αφιερώνω σε όλους τους οικιστές.